Σε μια άκρο αποκαλυπτική συνέντευξη στην Κυριακάτικη σημερινή, ο Βάσο Σαρλί ξεκαθαρίζει ότι δεν πρέπει να καλλιεργείται η εντύπωση ότι η πιθανή συμμετοχή τη Ρωσία στη δανειοδότηση τη Κύπρου από την Τρόικα θα επηρεάσει το ύψο του δημόσιου χρέου. Η όποια συμμετοχή της Ρωσίας, τη Ρωσία στη δανειοδότησή μα από το μηχανισμό δεν θα επηρεάσει δραματικά, διότι το δάνειο παραμένει δάνειο από όπου και αν προέρχεται και επηρεάζει με τον ίδιο τρόπο το ύψο του δημοσίου χρέου. Ο Υπουργό Οικονομικών τονίζει ότι η κατάσταση θα είναι πολύ δύσκολη τα επόμενα χρόνια και αυτό που τον ανησυχεί ιδιαίτερα είναι η εκτόξευση τη ανεργία. Θεωρώ ότι η αύξηση τη ανεργία είναι η πιο σοβαρή από όλε τι επιπτώσει που δημιούργησε η κρίση στην οικονομία. Είναι πολύ σκληρό, ιδιαίτερα για του νέου, να θέλουν να εργαστούν, να ζήσουν την οικογένειά του και να μην μπορούν. Θα χρειαστεί πολλή δουλειά από όλου για να επαναφέρουμε τον τόπο σε τροχιά ανάπτυξη. Ο Βάσο Αρλί ανέφερε ότι δεν αμείβεται για τι υπηρεσίε του, διότι σύμφωνα με την έκφρασή του θεωρεί την πράξη του πατριωτική. Όταν καλεί ο στρατό, κανεί δεν ρωτά ποιο κυβερνά εκείνη τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή. Το πιο σημαντικό για μένα ήταν ότι αναζητούσαν κάποιον ο οποίο γνωρίζει τα θεμέλια του δημοσιονομικού τομέα. Δεν λαμβάνω μισθό ω υπουργό ούτε ένα σέντ. Το νιώθω ω υποχρέωσή μου να υπηρετήσω την πατρίδα μου. Ο υπουργό Οικονομικών απάντησε στο κέριο ερώτημα αν το κούρεμα χρέου με το οποίο χαρίστηκαν de facto χρήματα στην Ελλάδα ήταν λάθο. Τότε δεν ήμουν ακόμα υπουργό οικονομικών, αλλά είμαι σίγουρο ότι αν συζητούσαμε επαρκώ, τότε θα καταλήγαμε στο συμπέρασμα ότι αυτό το φορτίο είναι πολύ βαρύ για την μικρή Κύπρο. Τώρα πρέπει να πληρώσουμε για αυτό το λάθο και να αναζητήσουμε μια διέξοδο. Ο Βάσο Σαλή απέκρουσε τι επιθέσει που δέχεται η Κύπρο για το ξέπλυμα βρώμικου χρήματο, ξεκαθαρίζοντα ότι. Οι περισσότεροι νόμοι για ξέπλυμα χρήματο ισχύουν εδώ και χρόνια. Ωστόσο, μέχρι σήμερα αμελήσαμε να εξηγήσουμε στου εταίρου μα ποια μέτρα έχουμε λάβει. Ο Υπουργό Οικονομικών καθησύχασε ότι δεν τίθεται θέμα στάσης πληρωμών.